μαζί μου, θα το κάνουμε όλοι και θα το δείτε όλοι. Αλλά και τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να σηκωθείτε για να βλέπετε τη σκηνή που περιγράφουμε σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε και είπαμε τι θέλουμε και πόσο κομβική σημασία είναι τη στιγμή αυτή που βλέπουμε το τετράποδό μας να έχει ανάγκη παροχής πρώτων βοηθειών. Γενικά, οι βασικές αρχές στην παροχή πρώτων βοηθειών στις σκύλους είναι όταν θα δούμε ένα μεγάλο τραύμα που αιμορραγεί, ένα μεγάλο έγκαυμα, μια σημεία που είναι δηλητηριασμένο το ζωντανό μας και θα πούμε πώς γίνεται αυτό, όταν θα δούμε κάταγμα στον αυχένα του ή στον κορμό του, όταν θα δούμε ότι είναι σε σοκ και θα περιγράψουμε πώς είναι αυτά τα πράγματα ή έχει εκδηλώσει μια αλλεργική αντίδραση. Όλο αυτό είναι το βασικό πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε πρώτες βοήθειες. Θυμηθείτε τι είπαμε, πρώτες βοήθειες. Ασφάλεια σκηνής. Ο διασώστης αυτή τη στιγμή, πριν αποφασίσει να γονατίσει πάνω στο ζωντανό να κάνει την κλινική εκτίμηση που λέμε της κατάστασης, κοιτάζει, ακούει, μυρίζει το χώρο, μπορεί το λιποθυμισμένο σκυλί μας να είναι συνεπή αν είχε κάποια διαφυγής αερίου μέσα στον χώρο, το οποίο πήγε να βοηθήσει, άρα θα θέσει πάλι, είπαμε, αυτόν σε κίνδυνο. Όλες σας οι ενέργειες, όλες σας οι αισθήσεις είναι σε εγρήγορση τη στιγμή που θα αποφασίσετε να επέμβετε να βοηθήσετε έναν δίποδο ή έναν τετράποδο φίλο σας.